πόσο αλλάζει τα δεδομένα και πόσο περιπλέκει τα πράγματα για τη δεύτερη θέση αυτό το αποτέλεσμα. Vamos continuar a lutar, não há outra forma. A verdade é que entramos para este play-off a saber que tínhamos que lutar por este lugar, em função dos acontecimentos prévios. Hoje perdemos esta oportunidade de poder dar aqui um avanço para poder encarar o resto do play-off com outra tranquilidade, mas este ano é assim, este ano é para sofrer, temos que sofrer juntos, temos que continuar a trabalhar cada vez mais e melhor, e é isso que nós vamos fazer. Δυστυχώς σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρουμε ένα προβάδισμα 6 βαθμών από τον βασικό μας αντίπαλο και να έχουμε μεγαλύτερη ηρεμία, μπορούμε να πούμε, στο υπόλοιπο των play-off, και αυτό γιατί ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι όταν μπαίναμε στα play-off ότι θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, από τη στιγμή που δεν έχουμε τους βαθμούς που κερδίσαμε μέσα στο γήπεδο και χάσαμε για εξωτερικούς λόγους. Ωστόσο, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι τέλους. Βλέπουμε ότι είναι μια σεζόν η οποία έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, μια σεζόν που φαίνεται ότι δεν μπορούμε ποτέ να ηρεμήσουμε, μια σεζόν που θα πρέπει να υποφέρουμε και θα πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί και να συνεχίσουμε μέχρι τέλους, γιατί έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο και θέλουμε πάρα πολύ να το πετύχουμε. Μιλώντας στο ημίχρονο του αγώνα στο ΠΑΟΚ TV, ο Κρέσπο είπε ότι η προετοιμασία από τον προπονητή πριν το παιχνίδι ήταν αυτό, διάβασε αυτό ακριβώς που έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας δεν ήταν αυτή που περίμενε προφανώς και ο ίδιος. Τι δεν πήγε καλά σε αυτό το χρονικό διάστημα? A minha missão enquanto treinador é quando os jogadores entram para dentro de campo têm que saber exatamente aquilo que têm que fazer. Αυτό που εγώ προσπαθώ να κάνω ως προπονητής, η αποστολή μου δηλαδή, είναι να προσπαθώ αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο να ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και πότε πρέπει να το κάνουν. Η grande diferença para mim na primeira parte da segunda foi que o adversário conseguiu agarrar o jogo, conseguiu ter bola, conseguiu ligar o jogo, conseguiu meter-nos a defender. Essa foi para mim a grande diferença. Και για μένα μεγάλη διαφορά σε σχέση από το πρώτο με το δεύτερο ημίχρονο είναι το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος κατάφερε και είχε την μπάλα στα πόδια του, την πήρε από εμάς και κατάφερε ουσιαστικά να μας κάνει να τρέχουμε και να μεινόμαστε. E nós no momento que tínhamos bola não conseguimos ligar o jogo, estávamos muito separados, não estávamos juntos para conseguir ligar o jogo e conseguir ter bola para pôr também o nosso adversário a defender. E essa foi a grande razão na minha ótica da primeira parte. Não tivemos a ousadia e a coragem para pegar na bola como fizemos em outros jogos, noutros campos, e pôr também o nosso adversário a defender. Mas de qualquer das maneiras, volto a referir, o nosso adversário fez golo, não foi em bola jogada, foi em bolas paradas, e temos que continuar neste caminho de melhorar. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε στο πρώτο ημίχρονο είναι να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας. Είχαμε αρκετά μεγάλες αποστάσεις ο ένας από τον άλλον. Πολλές φορές παίζαμε βιαστικά με μία επαφή ενώ θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να είχαμε κρατήσει την μπάλα. Δυστυχώς, σε αυτό το κομμάτι δεν δείξαμε το θάρρος και το θράσος που έχουμε δείξει όχι μόνο στην έδρα μας αλλά και σε αντίπαλες έδρες με εισάξιους τουλάχιστον αντιπάλους. Αυτό δεν καταφέραμε να κάνουμε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό μας στήχησε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο και είναι κάτι το οποίο το βελτιώσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα δέχτηκε πάρα πολλές στατικές φάσεις και από μία από αυτές είναι που μπήκε το γκολ. Δεν φάγαμε το γκολ από οργανωμένη επίθεση του αντιπάλου και ουσιαστικά αυτό μας στήχησε. Segunda parte fomos melhores, conseguimos ter bola, conseguimos pôr o adversário a defender, conseguimos criar oportunidades. Mas no futebol o que conta são as bolas que tu não deixas entrar na tua baliza e que tens que fazer na baliza do adversário. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ πως κάναμε αυτό που θα έπρεπε να είχαμε κάνει από το πρώτο ημίχρονο. Καταφέραμε και είχαμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας, επιτεθήκαμε κατά του αντιπάλου μας. Ωστόσο, δυστυχώς, παρόλο που δημιουργήσαμε αρκετές επαρκείς ευκαιρίες για να πετύχουμε κάποιο γκολ και να μπούμε στο παιχνίδι, δεν το καταφέραμε και στο τέλος αυτό είναι που κρίνει το παιχνίδι. Είναι η αποτελεσματικότητα, το να μην επιτρέψει τον αντίπαλο να βάλει γκολ στην εστία σου και αντίστοιχα εσύ τις ευκαιρίες που έχεις να βάλεις τα τέρματα που χρειάζεται. Στο διάστημα αυτό του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα αγωνίστηκε με τρεις ποδοσφαιριστές στο κέντρο, κάτι που άλλαξε στο ημίχρονο ο προπονητής. Ποιο ήταν το σκεπτικό για να ξεκινήσει με αυτό το σχηματισμό και να το αλλάξει στο ημίχρονο? Nós temos, já tínhamos feito isso no Ares, já tínhamos feito isso em Karaskaki, jogar com um 6 que é o Ezidi, com um 8 que é o Mauro e com um 10 que é o Omar, que pode jogar ali na posição 8-10, portanto... Os jogadores sabiam exatamente aquilo que nós pretendíamos com e sem bola, mas como disse, na primeira parte nós não tivemos a capacidade de ter bola e depois tivemos que fazer uns reajustes na segunda parte para termos mais largura no jogo, para darmos outra dinâmica, e melhoramos bem, quem entrou bem,
Michel Lides entrou e deu-nos largura no jogo, que era aquilo que nós queríamos, deu-nos variações. Como disse, nesta segunda parte faltou um golo para depois podermos entrar no jogo. Infelizmente, das três, quatro oportunidades que criámos, e algumas delas bem dentro da área para poder fazer golo, ou foi o guarda-redes, ou foi o central que tirou, ou foi, infelizmente, tem sido um bocadinho, mesmo já contra o Ares, criámos uma série de oportunidades para poder ter um resultado dilatado e só fizemos dois golos, mas temos que continuar a trabalhar, não há outra forma, é olhar para estes rapazes, ajudá-los e prepararmos já o próximo jogo, que é daqui a dois dias. O esquematismo με τον οποίο μπήκαμε στον αγώνα δεν διέφερε σε κάτι από το σχηματισμό που είχαμε απέναντι στον Άρη, που κάναμε ένα πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι, ή απέναντι στον Ολυμπιακό που καταφέραμε και μπλοκάραμε πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Είναι ο Εζήτης στη θέση 6, ο Μαουρίσιο στη θέση 8 και ο Ομάρ, ο οποίος παίζει στη θέση 10, είναι ουσιαστικά 8-10. Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν κάτι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό σε σχέση με τους επόμενους αγώνες. Τόσο από τη στιγμή που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να κάνουμε κάποιες αλλαγές και οι αλλαγές είχαν αυτό το πνεύμα να μπορέσουμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερο πλάτο στην ομάδα, μεγαλύτερη δυναμική. Είδαμε μπήκε και ο Μιχαηλίδης, ο οποίος έδωσε στην ομάδα κάποια πράγματα που της έλειπαν, πλάτος και μεγάλες αλλαγές στην αδύναμη πλευρά του αντιπάλου. Ωστόσο και πάλι αυτό που μας έλειψε είναι το γκολ, γιατί είχαμε 3-4 καλές ευκαιρίες για να το κάνουμε, δεν το πετύχαμε και δυστυχώς αυτό μας στήχησε, δεν καταφέραμε να μπούμε στο παιχνίδι. Ωστόσο εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε μόνο τώρα πια είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά, να παλέψουμε μέχρι τέλους. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές μας, με αυτούς θα πάμε μέχρι τέλους και πιστεύουμε σε αυτούς ότι θα μπορέσουν να πάρουν τη δεύτερη θέση. Μιλώντας πάνω σε αυτό, υπάρχει κάτι που το προβληματίζει σε κάποια θέση του τερματοφύλακα, στην επίθεση, στα άκρα? Estes são os nossos jogadores, são os jogadores de PAOK, são estes os jogadores que PAOK tem e, portanto, é com estes jogadores que nós temos que continuar a trabalhar e fazer melhor já no próximo jogo. Αυτοί είναι οι παίκτες μας, αυτοί είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτοί είναι οι παίκτες που έχουν καταφέρει τόσο καλά αποτελέσματα τον προηγούμενο καιρό, οπότε με αυτούς θα πάμε μέχρι τέλους και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια πάρα πολύ καλή απάντηση στον επόμενο αγώνα που είναι σε δύο μέρες.